Τον εξέλιξη, η ολοκλήρωση των σενάριων που θα έχει μαζί του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συζήτηση του εδαφικού με τον Μουσταφά Κιντζή. Χτηματολόγιο και πολεοδομία έχουν ήδη συμπληρώσει τους χάρτες με τα ποσοστά εδαφών και η διαπραγματευτική ομάδα κατέληξε στα σενάρια τα οποία σύμφωνα πληροφορίες του ΜΕΚΑ 1 είναι πέραν των δύο. Ως αφετηρία των συζητήσεων θα είναι η επιστροφή των ποσοστών, όπως προνούσε το σχέδιο ΑΝΑΝ, αφήνοντας στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατήδιο 28,5% και το δικαίωμα επιστροφής τουλάχιστον 100.000 προσφύγων υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Η ημερομηνία κλείδωσε από τις 7 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, όχι όμως και ο τόπος, με τη Γενέβη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Οι συζητήσεις για το εδαφικό ήταν στο επίκεντρο των επαφών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Σύνοδο Κορυφής. Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να αναφέρω επίσης ότι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις συναντήσεις που είχαν να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα να αναφέρουμε ότι δύο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστρία και η Φιλανδία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να φιλοξενήσουν τις συζητήσεις που θα γίνουν για το εδαφικό. Σύμφωνα με τα σενάρια, η ελληνοκυπριακή πλευρά διεκδικεί εδάφη που θα εξασφαλίζουν ταυτόχρονα και το δικαίωμα επιστροφής μεγάλου αριθμού προσφύγων. Μόρφου και Συριανοχώρη, καθώς και η περιοχή που εκτείνεται δυτικά της πόλης συμπεριλαμβανομένων και των Αχτών. Αμόχωστος και η βορειοδυτική πλευρά της, έγκομη στήλη Λιμιά, Άγιος Σέργιος. Τα μεγάλα χωριά της Μεσαωρίας, γύρω από τη Λευκοσία, την Αμόχωστο και τη Μόρφου. Γερόλακο, Ζώδια, Αργάκη, Άσα, Βατιλή, Λύση Κοντέα. Και η Χερσόνησος της Καρπασίας, ζητώντας την επιστροφή Ριζοκαρπάσου, Γιαλούσας, Αιγαίας Τριάδας και άλλων περιοχών. Κατά τις επαφές του πρόεδρου Αναστασιάδης στις Βρυξέλλες, συζητήθηκε και το θέμα των εγγύσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι εν έτη 2016 δεν μπορούμε να μιλάμε για εγγύσεις από ένα τρίτο κράτος προς ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας θεωρείται ότι δίνει όλες εκείνες τις απαντήσεις, προσφέρει εκείνες τις ασφαλιστικές ζυκλίδες για να αντιμετωπίζονται οι όποιες ενδεχόμενες ανησυχίες για το θέμα της ασφάλειας.